δεν υπάρχει το δεδικασμένο, θα αποφασίσει η περιφέρεια γι' αυτό και αν είναι ένομο θα στηριχθούν οι διαδικασίες. Αν είναι ένομο. Υπάρχουν νομικοί ανάμεσά μας έκριτοι, οι οποίοι μπορούν και οι ίδιοι να καταθέσουν την άποψή τους, τη γνώμη, όχι την άποψή τους, τι λέει ο νόμος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Βέβαια, από εκεί και έπειτα, υπάρχουν τα ένδικα μέσα, ώστε να διεκδικήσω κι εγώ το δίκαιο μου σε αυτή την περίπτωση. Πάντως, δεν έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα νομικό σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Από εκεί και έπειτα θα δούμε τι θα πει και η περιφέρεια, τα όργανα και οι νομικοί. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Προχωράμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Φάβας έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά, δηλαδή είχαμε πάρει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ και τόσες μέρες. Έχουμε κάνει εξαναβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μας λέτε ότι δεν το έχετε αποστείλει σήμερα. Δηλαδή, εδώ ξέρατε ότι έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, προσπαθείτε να νομιμοποιήσετε την παρουσία του κυρίου Κουκούτση, κύριε Δήμαρχε. Δεν κατάλαβα τι είπατε κατά πρώτα. Είπα ότι είχαμε αποφασίσει εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε κάνει αναβολή του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι ξαναβολή στο σημερινό Δημο. Και δεν είχατε αποστείλει την απόφαση και δεν είχατε πάρει να υλοποιήσετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μας οδηγεί στη σκέψη ότι θέλετε να νομιμοποιήσετε την παρουσία του de facto. Ενώ έπρεπε να έχετε κάνει άμεσα τις ίδιες ενέργειες. Και σήμερα μας φαίνεται σε δύσκολη θέση σαν Δημοτικό Συμβούλιο το τι θα κάνουμε από εδώ και πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Με δικιά σας ευθύνη προσπαθείτε να τον νομιμοποιήσετε. Λοιπόν, όλες οι αποφάσεις γράφονται από το γραφείο, τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπήρχε διαλογική ζήτηση και πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη δυσκολία στο γραφείο από μας. Την απόφαση την έγραψε το γραφείο εχθές ή σήμερα, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε Χρήστο, και την κοινοποιήσαμε όπου πρέπει. Προφανώς η αποπληρωμένη θα πάρει την απόφαση. Τι νομίζετε, συγγράφονται οι αποφάσεις μέσα σε δύο μέρες? Πριν από 2,5 εβδομάδες συνεδριάσαμε. Δεν έχει περάσει πολύ, πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Κύριε Δημάρχη, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πολύ μικρή. Λοιπόν, να μην κάνουμε τώρα διάλογο. Κύριε Πρόεδρε, Οικονομάκος. Πάρα το λόγο, δηλαδή, διαδικαστικά. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν παρακολούθησα την αρχή, είχα ένα πρόβλημα με τις συνέντευξεις και δεν μπήκα. Μπαίνω τώρα και βλέπω ότι η συζήτηση συνεχίζεται και με τον καταδικασμένο πλέον Δημοτικό Σύμβουλο. Επειδή δεν αποστείλατε, όπως κατάλαβα, ούτε την απόφαση έγκαιρα, αλλά και επειδή και στην διαπαραταξιακή τον καλέσατε πάλι από το email που στείλατε το μεσημέρι, και άλλη μια φορά φαίνεται πόσο υποκριτική ήταν η στάση σας στο Δημοτικό Συμβούλιο εκείνο, όλο αυτόν τον καιρό κολλησιεργείτε, θα τον έχετε και σύμμαχο σε όλη αυτή την τετραετία. Εγώ καλώ τις άλλες παρατάξεις να μην συμμετέχουμε στο σημερινό συμβούλιο, να απέχουμε, να μην γίνει ούτε το σημερινό συμβούλιο μέχρι να αποφανθεί η αποκεντρωμένη, αφού εσείς δεν παίρνετε κανένα μέτρο για να μην καλεστεί και έχετε αυτό και τον έχετε δυνάμει σύμμαχό σας για άλλη μια φορά και όλα αυτά όσα λέγατε είναι υποκριτικά. Είναι ψέματα όλα και γι' αυτό θα είναι μαζί σας στην υπόλοιπη περίοδο είτε φανερά είτε όχι. Και καλό τι άλλε παρατάξει να σκεφτούν. Είχαμε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα να θέσουμε και για τον COVID και για 2002, αλλά μπροστά σε αυτό δεν μπορούμε να μείνουμε απαθεί και καλούμε να φύγουμε όλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να απευθυνθώ εγώ κύριε Δήμαρχε, στον κύριο Πρόεδρο. Θέλω να κάνω μια δήλωση και να σα διευκολύνω. Μισό λεπτό. Θα αποχωρήσω εγώ. Ένα λεπτό. Να πω ένα λεπτό. Όλα και θα πείτε αυτό που θέλετε. Μισό λεπτό. Στη διαπραξιακή δεν ήξερα ότι έχουμε καλέσει τον κύριο Κουκούτση. Δεν θα το είχα καλέσει τον κύριο Κούτση. Έκανε λάθος στο γραφείο. Το διευκολύνω δημόσια αυτό. Εντάξει, δεν θα είχα καλέσει τον κύριο Κούτση, θα είχα καλέσει άλλες παρατάξεις. Εκκρεμεί κάτι, είπαμε κάποια πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό υποστηρίζουμε. Δεν θα το είχαμε καλέσει. Ήταν λάθος από το γραφείο μου, δεν το καταλάβανε και στρατηγός της. Λοιπόν, ο κύριος Κουκούτσης κάτι ήθελε να πει. Κύριε Πρόεδρε, για να διευκολύνω εγώ την κατάσταση, επειδή σέβομαι αρκετούς από τους συναδέλφους στην αντιπολίτευση και στη συμπολίτευση του Δήμου, το ξεκαθαρίζω αυτό, αρκετούς, για να τους διευκολύνω λοιπόν αυτούς, θα κάνω μια δήλωση και θα αποχωρήσω μέχρι ότου αποφανθεί η περιφέρεια. Νομίζω ότι είναι δίκαιο. Καλώς. Νομίζω ότι είναι δίκαιο. Θα κάνω μια δήλωση λοιπόν, την οποία έχω φτιάξει και θα, για να ικανοποιήσω και το αριστερό κομμάτι του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο υπογεγραμμένος Κουκούτσης Δημήτριος, σκαμπανέας του πρώτου τάγματος, δηλώνω ημίν και βροντοφωνάζω ότι ουδεμίαν σχέση έχω με τον εθνικισμό και τα σπαραφιάδα σε αυτού, καθώς και αποδοκιμάζω για πολλωστή φορά με τα γδεηνίας τας εγκληματικάς πράξης της εθνικής ενταρσίας. Σκοπούσεις των σφαγιασμών της φιλτάτης μας πατρίδος, παραδιδούσεις τάφτινες στους εχθρούς μας. Παρακαλώ, όπως η περίπτωσή μου, ληφθεί σοβαρός υπόψη, ώστε να αποδοθώ άσπυλος στους στρατών και την κοινωνία και δράσω εις τας επάξεις του ιερού υπερβομών και αιστιών σημερινού αγώνος. Ζήτω η μεγάλη μας Σοβιετία, ζήτω ο κόκκινος στρατός, είπε η Παχαλάκη. Δεν ακούγεσαι, κύριε Κουκούτση, δεν ακούγεσαι. Ζήτω η μεγάλη μας. Καλύτερα που ακούγεται. Καλύτερα που ακούγεται. Ζήτω ο κόκκινος στρατός, ζήτω οι Παχαλάκηδες. Είναι η δήλωση που κάνουν οι κομμουνιστές στη δεκαετία του 40. Εγώ είμαι Κουκούτσης, δεν την κάνω. Περιμένω λοιπόν να έρθει να αποφανθεί νομικά η περιφέρεια. Εδώ δεν με έχει φέρει κανένας σας, ούτε ο κύριος Δήμαρχος, ούτε οι υπόλοιποι. Εδώ με έφερε ο καλαματιανός λαός. Τα σέβη μου, κύριε. Άρης Θελοκιώτης δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, ολοκληρώστε να σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Φάβας έχει το λόγο.